Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μπορεί τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας να είχαμε ελαττώσει, αν θέλετε, την επικοινωνία, αλλά ποτέ όμως το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Άρτα δεν είχε σταματήσει την προσπάθεια, ούτε και τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να στηρίξει οικογένειες και μεμονωμένα άτομα που έχουν βοήθεια. Και φέτος τα θέματα αγάπης θεωρώ ότι ετοιμάζονται για να πάνε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Σωστά. Όπως το είπατε, το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει και να βοηθάει τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη όλο το χρόνο, αλλά πολύ περισσότερο πάντοτε στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα. Πάντα προσπαθεί να τους προσφέρει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε και φέτος. Ετοιμαζόμαστε ήδη να μέσα στις επόμενες μέρες, τις λίγες μέρες που μας χωρίζουν πλέον από τα Χριστούγεννα, να προσφέρουμε δέματα αγάπης στους συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι και αυτή η βοήθεια πιστεύουμε θα είναι σημαντική. Και κυρίως επαναλαμβάνω για τους ανθρώπους εκείνους, για τους συνανθρώπους μας εκείνους, οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας. Ξέρετε, αν θα έλεγε κανείς ότι 240 δέματα αγάπης είναι ίσως ένας πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με την μικρή επαρχιακή πόλη που ζούμε, την Άρτα, είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός των ανθρώπων που χρήζουν βοήθεια, κύριε Βασιλείου. Ναι, ξέρετε, εμείς επειδή όλα αυτά τα χρόνια ήδη περίπου ξέρουμε ποιες οικογένειες, λέω, ναι. Ξέρουμε ποιες οικογένειες και πόσες είναι εκείνες που έχουν την απόλυτη ανάγκη. Βεβαίως, προφανώς υπάρχουν και οικογένειες, περισσότερες οικογένειες που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια, αλλά εκείνες που χρειάζονται την περισσότερη βοήθεια είναι περίπου εκεί κοντά σε αυτόν τον αριθμό. Δεν είναι μεγάλος όμως? Ασφαλώς και είναι και μεγάλος. Και πόσο έχει μακρύνει, αν θέλετε, αυτός ο κατάλογος των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια, που φτάνουν μάλλον μέχρι το κατώφλι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ζητώντας βοήθεια τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, σας λέω ότι όλο το χρόνο έρχονται άνθρωποι, έρχονται συμπολίτες, είτε από αυτές τις οικογένειες, είτε και κάποιες άλλες ακόμα, που έρχονται για μια φορά. Και μετά, θέλετε, γιατί με κάποιο τρόπο καλύπτουν τις ανάγκες τους, δεν ξαναέρχονται. Αλλά, επαναλαμβάνω, εκείνους που εμείς θεωρούμε είναι ότι έχουν την απόλυτη ανάγκη είναι αυτές οι οικογένειες. Ασφαλώς, αν είχαμε τη δυνατότητα, θα μπορούσαμε να κάνουμε και να δώσουμε και παραπάνω. Αλλά οι δυνατότητές μας δεν ως εκεί φτάνουν, ως εκεί μπορούν. Σωστό. Να δώσουμε και μια βοήθεια η οποία να είναι και λίγο σημαντική. Mm-hmm. Να καλύψουν λοιπόν ακριβώς τις ανάγκες. Ναι. Τώρα, ο κάθε πολίτης που θέλει να προσφέρει, τι μπορεί να φέρει? Σε αυτή τη φάση τώρα, εκείνο που προέχει είναι τρόφιμα, τα οποία να μην χρειάζονται όμως ψυγείο. Έτσι. Να είναι τρόφιμα τα οποία δεν αλλοιώνονται εύκολα, δηλαδή είναι αυτονόητο για να μπορούν να διαχειριστούν σε μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως και χρήματα, όποιος μπορεί, γιατί τα χρήματα τα κάνεις ό,τι θέλει, ό,τι χρειάζεται, οποιαδήποτε στιγμή. Mm-hmm. Όποιος από τους συμπολίτες μας μπορεί να προσφέρει χρήματα, από το τμήμα μας θα πάρει πάντα επίσημο γραμμάτιο εισπράξης, γιατί τα χρήματα του Ερυθρού Σταυρού, τα έσοδα του Ερυθρού Σταυρού και οι δαπάνες ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές στην Αθήνα, βέβαια, γιατί εμείς κάθε μήνα αποδίδουμε λογαριασμό στα κεντρικά του Ερυθρού Σταυρού και αυτά όλα ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Mm-hmm. Κύριε Βασιλείου, μέχρι πότε μπορεί κανείς να προσφέρει, δηλαδή μέχρι πότε θα συγκεντρώνεται τρόφιμα και χρήματα? Θα παρακαλούσαμε μέσα σε μία εβδομάδα από τώρα, όποιος θέλει να προσφέρει, να το προσφέρει. Για να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα τις υπόλοιπες μέρες να αυτά τα πράγματα να φτάσουν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Mm-hmm. Κάποιοι ρωτούν για τα ρούχα και ήταν ένα ερώτημα που ήθελα να σας θέσω εδώ και αρκετό διάστημα. Λέγανε αν μπορούν να φέρουν κάποιοι ρούχα στον Ερυθρό Σταυρό. Νομίζω ότι αυτό έχει σταματήσει από τη δική σας πλευρά, έτσι δεν είναι? Ναι. Καλά που το ρωτήσατε, για να το πούμε σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούνε, ότι ο Ερυθρός Σταυρός σταμάτησε να μαζεύει και να δίνει ρούχα από τότε που ξεκίνησε το θέμα του κορονοϊού. Γιατί έπρεπε τα ρούχα αυτά τα οποία εμείς θα δίναμε, έπρεπε να είναι απολυμασμένα. Έτσι λοιπόν,
Είναι για προφανής λόγος για τη διάδοση του κορονοϊού. Γι' αυτό και σταματήσαμε αυτή την προσπάθεια και όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ένα άλλο θέμα ήταν το Χριστουγεννιάτικο παζάρι που διοργανώνεται πριν από την πανδημία. Θα το συνεχίσετε αυτό, δεν μιλάω για την φετινή περίοδο, ενδεχομένως αν προλαβαίνετε. Ναι. Του χρόνου, ας πούμε, θα είναι αυτό μέσα στα σχέδια στο να ξαναγίνουν κάποιες τέτοιες δράσεις. Όλες αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθειά μας, βεβαίως είναι πάντα μέσα στα σχέδιά μας και αν πρώτα ο Θεός τελειώσει αυτό το κακό και είμαστε πλέον ελεύθεροι, ασφαλώς και, και αυτοί και άλλες δραστηριότητες, ας πούμε, θα τις βάλουμε μπροστά. Οπότε, όσοι θέλουν να προσφέρουν στα δέματα αγάπης που θα ετοιμάσει ο Ερυθρός Σταυρός για να διανύμει σε άπορα άτομα και οικογένειες στην περιοχή μας, μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να έρχεται στα γραφεία του Συλλόγου, του Τμήματος, ναι, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα. Μάλιστα. Το πρωί και το απόγευμα, κύριε Πρόεδρε. Όχι, το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι 2-2,5 ώρα το μεσημέρι. Μέχρι 2,5 λοιπόν η ώρα. Ήδη πρώτης ανάγκης, που δεν χρειάζονται ψυγείο, και χρήματα ακόμη καλύτερα για να μπορούν να αγοραστούν ακριβώς τα απαραίτητα είδη. Ναι, ακριβώς, σωστά το είπατε. Και να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο. Βεβαίως. Το τηλέφωνο είναι το 21637, με το γνωστό πρόθεμα το 26810, 21637, όποιος θέλει κάποια συμπληρωματική πληροφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι και σε εσάς αλλά και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και μας βλέπουν καλές γιορτές. Να είστε καλά.